Κύριε Πρόεδρε, μου έκαναν πολλοί συνάδελφοι την τιμή να αναφερθούν στο όνομά μου και θα γι' αυτό ήθελα να πω ορισμένες σκέψεις. Πρώτο, κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί όσοι αναφέρθηκα στο όνομά μου και για την περίοδο που ήμουν Γενικός Γραμματέας της Πρόνοιας αναγνωρίζουν ότι είχα τόση μεγάλη ικανότητα που διοικούσα και την υγεία. Εκτός και αν δεν ξέρω πώς λειτουργούσε το Υπουργείο Υγείας. Αλλά ειλικρινά σας το λέω, αν είχα ρωτηθεί θα έλεγα βάλτε την περίοδο αυτή, γιατί πρέπει η οικογένεια Μητσοτάκη να απαντήσει πού πήγαν τα εκατομμύρια που συγκέντρωσε το Σωματείο Αλληλεγγύης της ΑΕΜΗΣ της μητέρας του για το Μαρίκι. Αφού θέλουν λοιπόν να ανοίξουμε ανταρτοπόλεμο, είμαι από μια περιοχή του Βάλτου που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ανταρτοπόλεμος. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει Έλληνας που δεν αντιλαμβάνεται ότι στην υγεία έγιναν τα μεγάλα πάρτι? Ποιος αμφισβητεί τις υπερτιμολογήσεις του 1900, από το 7, 8, 9, τις οποίες δυστυχώς νομιμοποίησε το ΠΑΣΟΚ τον Ιούλιο του 10, και όταν δήλωσα στην τηλεόραση του Μέγκα ότι δεν θα ψηφίσω γιατί ήμουν σε εκείνο το τμήμα, με αντικατέστησε το κόμμα μου. Ποιος αμφισβητεί, κύριε Πρόεδρε, ότι εκατομμύρια εμβόλια και φάρμακα βρίσκονται στις αποθήκες του Υπουργείου Υγείας και όταν αγοράστηκαν δεν υπήρξε πρόβλεψη που την κάνει το τελευταίο φαρμακείο? Ξέρετε τι κάνει το τελευταίο φαρμακείο, κύριε συνάδελφε, με τις φαρμακοβιομηχανίες? Λέει ότι αν ένα φάρμακο πλησιάσει στη λήξη του, επιστρέφεται. Ούτε αυτό δεν έγινε. Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Το 2006 ψηφίστηκε ο νόμος που προέβλεπε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία που αγοράζουν φάρμακα θα τους επιστρέφεται το 4%. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι αυτά? Επιστράφηκε ποτέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ευρώ από τις πολυεθνικές? Για να το ρωτήσουμε, δεν πρέπει να το ρωτήσουμε γι' αυτό? Τα τελευταία 5 χρόνια αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών μεσοσταθμικά από 12 στο 26%. Δεν πρέπει να ρωτήσουμε ποιοι κέρδισαν από αυτό? Αναφέρεστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα την αναφορά για τους διαγωνισμούς των φαρμάκων. Στις 17 Οκτωβρίου του 12, ο τότε Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι οι εταιρείες που δεν θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που θα ανακηρυχθούν δηλαδή μειοδότες, εάν δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, δεν θα ξαναλάβουν μέρος με βάση τον κανονισμό στο διαγωνισμό, σε άλλο διαγωνισμό. Η ίδια εταιρεία λοιπόν που δεν ανταποκρίθηκε πήρε τον επόμενο διαγωνισμό. Δεν πρέπει να αναζητηθεί πολιτική ευθύνη? Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαι δικαστής. Εάν δεν υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες, αρνούμε να μπω στη λογική να ενοχοποιήσω ανθρώπους. Εδώ συγκροτούμε μια επιτροπή που στο κάτω-κάτω οι βουλευτές δεν έχουν όλοι την ίδια ευθύνη, ούτε όλοι οι υπουργοί. Τι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, να του πω να ρωτήσει την κυρία Μπακογιάννη τι μου έλεγε το 2010 για υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ότι το ΠΑΣΟΚ τους αφήνει στο απειρόβλητο? Θέλετε να πούμε τέτοια πράγματα? Μπορούμε να πούμε. Να πάμε λοιπόν και στη δική μου περίοδο, την πολύκροτη όπως λέτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 10 εντολές δόθηκαν για ελέγχους σε όλες τα κεντρικά, σε όλους τους κεντρικούς φορείς του Υπουργείου. Να σας ρωτήσω, στο
στο Νάσιο κάνατε ποτέ κανέναν έλεγχο? Θα μάθουμε πόσα εκατομμύρια χάθηκαν εκεί από τα στέντ που τα αγόραζαν σε τριπλάσια τιμή από ό,τι τα αγόραζε το Ιπποκράτειο π.χ. Δεν πρέπει να το μάθουμε? Όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί, τα ψυχιατρία, οι ιδιωτικές κλινικές, διαπιστώθηκαν από την έρευνα, από την εντολή που δώσαμε τότε, 2,5 εκατομμύρια ημέρες παραπάνω νοσηλείας. Αυτά σήμαιναν 50 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να ερευνηθεί? Έχει κανένας διαφωνεί κανείς για αυτά τα πράγματα? Και για την τιμολόγηση, επειδή τα ακούω. Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα από ανθρώπους σοβαρούς που ξέρουν? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μιλάει άνθρωπος εισηγητής και να λέει δεν έγινε τιμολόγηση? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τιμολόγηση καθυστέρησε κάπως γιατί η Τρόικα ζητούσε να καταργήσουμε το όριο των 12 ευρώ. Που οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια προσπάθεια που είχε κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Και ξέρετε τι προστάτευε το 12 ευρώ. Γι' αυτό καθυστέρησε. Άλλωστε και τον προηγούμενο χρόνο, τον Αύγουστο έγινε. Λοιπόν, πού βλέπετε τις σκοπιμότητες και τις... Ρωτήστε την Τρόικα. Τους ξέρετε. Να δείτε τι προέβαλαν, τι αντιρρήσεις προέβαλαν για να προχωρήσει η διαδικασία της τιμολόγησης. Έλεξε την απόφαση την Υπουργική ο κύριος Καρόνε στις 20 Αυγούστου, όταν καταργήθηκε το όριο των 12 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά... Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν πραγματικά νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο κενό σε αυτό το θέμα, στείλτε το στον εισαγγελέα. Δεν υπάρχει κανένα. Κι εγώ να παραιτηθώ, κύριε Γεωργιάδη, από κάθε προστασία ασυλίας, αν θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά να είμαστε λίγο σοβαροί. Εδώ επιχειρείτε να κάνουμε μια συζήτηση και πρέπει να την κάνουμε σε ένα επίπεδο, πρώτον, που να προστατεύει τον πολιτικό κόσμο, διότι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευθύνες, και δεύτερον, θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση που να μην ενοχοποιεί εύκολα τον κάθε πολίτη. Να πάμε λοιπόν σε μια διαδικασία που πραγματικά να καταγραφούν οι πολιτικές ευθύνες που έχει ο καθένας με βάση το ρόλο που είχε, και από εκεί και πέρα να κρίνει ο ελληνικός λαός. Αν υπάρξουν και ζητήματα που πραγματικά φτάνουν στα όρια των ποινικών ευθυνών, υπάρχει η δικαιοσύνη, ας την αφήσουμε. Γιατί μιλάμε για την Οβάλπης και εύκολα λέμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, έγιναν πριν από χρόνια αναθέσεις χωρίς καμιά διαδικασία στη συγκεκριμένη εταιρεία? Δεν πρέπει εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως πολιτικό σύστημα επιτέλους όλοι μαζί να ελέγξουμε γιατί οι πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα δεν παρουσιάζουν κέρδη, όταν οι μητρικές τους εταιρείες είναι παραγωγικές και παρουσιάζουν μεσοσταθμικά 20% και οι ελληνικές επίσης παραγωγικές παρουσιάζουν κέρδη και αυτοί δεν παρουσιάζουν σχεδόν κέρδη? Κάτω από την ανοχή του πολιτικού συστήματος έγιναν όλα αυτά. Και να συζητήσουμε, θα αναλάβουμε μαζί, όλοι μαζί, τέτοιες πρωτοβουλίες να ανοίξει αυτή η ιστορία? Όταν αυτή τη στιγμή ζητάνε όλοι αυτοί οι κύριοι των θεσμών να περικόπτονται συντάξεις. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να ανοίξουν σε έναν τέτοιο γόνιμο και δημιουργικό διάλογο, για να φανεί επιτέλους κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ, και η πολιτική ευθύνη και η ευθυξία και το αίσθημα δικαιοσύνης και το αίσθημα πατριωτισμού. Γιατί στο τέλος, με τη λογική αυτή που έχουμε, ό,τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα θα το καταστρέψουμε. Γιατί έχουμε πάθει εδώ τώρα, προκειμένου να πούμε, να κάνουμε εντυπώσεις, ότι κάποιοι ευνοήθηκαν, και ποτέ δεν έχουμε τη λογική ότι πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγή στην Ελλάδα, όπως κάνουν όλες οι άλλες χώρες, εκτός από εμάς. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ελάτε κύριε Τέντια για ένα λεπτό.